Αποκλείσατε εξ αρχή κάθε συμμετοχή στο κόμμα σα όλων των πολιτικών. Και θα ναι. σα έλεγα ότι αυτό εκτό από επικοινωνιακό μοιάζει ο λίγο και αλαζονικό. Το ρέτμα ναι. μου δηλαδή είναι, αποκλείετε του πολιτικού, διότι δεν υπάρχει ούτε ένα κατά την άποψή σα που θα μπορούσε να στρατευτεί μαζί σα. Γιατί εν τη αυτή περιπτώσει πώ εσεί αναγορεύεστε ξαφνικά στον μη άμεμπτο δημοσιογράφο έναντι όλων ημών. Ζούμε τα τελευταία χρόνια μια μεγάλη διάψευση από του πολιτικού. Πρώτον είναι ότι αυτή η κατάσταση που υπάρχει τώρα, στις τελευταίες δεκαετίες, είναι έργο και των πολιτικών. Δηλαδή, εγώ έχω την άποψη ότι το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. Μπορεί να έχουμε μια ευθύνη όλοι οι πολίτες, μπορεί να έχουν ευθύνη οι συνδικαλιστές, μπορεί να έχουν ευθύνη οι δημοσιογράφοι, αλλά η μεγάλη ευθύνη βαρύνει τους πολιτικούς για την κατάσταση της χώρας. Έτσι, για τα χρέη της χώρας, για τα διέξοδα της χώρας. Και ξαφνικά έρχονται αυτοί που διαχειρίστηκαν την εξουσία τόσα χρόνια, και λένε «εμείς θα τώρα αλλάξουμε τον τόπο». Εδώ εγώ έχω μια πολύ μεγάλη αφιβολία. Και υπάρχουν και κάποιοι άλλοι πολιτικοί που ενώ κάνουν κριτική στους πολιτικούς του παρελθόντος και λένε ότι «εσείς τα κάνατε όλα κακά», ε, όταν περιμένεις να πούνε «θα τα αλλάξω όλα», ε, ακούς «διατάφτα να γυρίσουμε στο παρελθόν». Λοιπόν, εγώ δεν νιώθω μεγάλη συγγένεια αυτή τη στιγμή, σε αυτή την κίνησή μου, με αυτές τις δύο κατηγορίες των πολιτικών και αυτή είναι η υποψηφιότητά μου, να δώσω αφορμή στον κόσμο, στον απλό πολίτη, σε ανθρώπους που έχουν τις ίδιες ανησυχίες με εμά και που φαίνεται το 40% του κόσμου λέει κανένας. Όλοι βρίσκουν ένα διέξοδο στη πολιτική. Άρα η σκέψη μου είναι πολύ απλή. Ας αρνηθώ εγώ τη βόλεψή μου στη δημοσιογραφία και ίσως έτσι να δώσω την αφορμή σε κάποιους ανθρώπους να πάνε μπροστά. Εάν δημιουργηθεί ένα κύμα, κάποιος έχει πει το κόμμα να το ονομάσουμε κύμα, αλλά τελικά αποφασίσαμε ποτάμι, ε, αν, αν μεγαλώσει λοιπόν το ποτάμι, θα είναι μια απόδειξη ότι υπάρχει και κάτι άλλο πέρα από την παλιά πολιτική στην Ελλάδα. Τώρα, μπορεί το ποτάμι στην οποιαδήποτε εκδοχή να αλλάξει την πορεία της χώρας. Βεβαίως όχι. Εγώ δεν πιστεύω ότι ένα κόμμα, όσο μεγάλο και να είναι, μπορεί να αλλάξει την πορεία μιας χώρας. Αυτή η χώρα πρέπει να αλλάξει. Με συμμαχίε. Το ποτάμι αύριο, από αυτό το ποσοστό που θα του δώσουν, θα επιδιώξει τη συνεννόηση με του άλλου. Δεν θεωρεί ότι πρέπει να το κάνει μόνο του. Άρα, εάν ο κόσμο μα δώσει ένα ποσοστό ε, και γίνουμε υπαρκτή δύναμη, σε δεύτερο επίπεδο θα δούμε ποιοι άλλοι πολιτικοί σε αυτή τη χώρα έχουν διάθεση να αλλάξει η πορεία του σκάφου.